Γεια, είμαι ο Κώστας Κρύος και αυτό είναι ακόμα ένα βίντεο με ιστορία και λογοπαίγνια. Αν κάποιος τώρα γράψει ότι τα ιστορικά γεγονότα τα οποία θα αναφέρω δεν είναι ορθά, μπορεί να κλείσει αυτό το βίντεο και να πάει να ανοίξει ένα γαμημένο βιβλίο να διαβάσει. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για κάτι επίκαιρο. Αν βλέπεις αυτό το βίντεο και δεν έχουμε 2020, να ξέρεις ότι τώρα παίζει ένα θεματάκι με έναν ιό, οπότε και εγώ θα πάρω αυτή την ευκαιρία και θα μιλήσω για το μαύρο θάνατο ή αλλιώς τη μαύρη πανόλη. Η πανόλη λοιπόν ήταν μια πανδημία που ξεκίνησε περίπου το 1348. Αυτό είναι πολύ ακριβή ημερομηνία για να είναι περίπου, αλλά... Ήταν μία από τις πιο καταστροφικές πανδημίες στην παγκόσμια ιστορία. Παιδιά, 100 εκατομμύρια. Αυτό είναι περίπου 1,5 φορές περισσότερο από τα θύματα του Χίτλερ. Εμφανίστηκαν λοιπόν οι γιατροί της Πανούκλας, οι οποίοι σίγουρα δεν ήταν οι καλύτεροι γιατροί, αλλά ήταν πιο εξειδικευμένοι και πηγαίνανε να βοηθήσουν τον κόσμο. Ήταν σε φάση, αυτό το χωριό έχει καθόλου κατοίκους. Όχι, πανόλοι. Τι φορούσε όμως ένας τέτοιος γιατρός? Στολές που κάλυπταν όλο το σώμα. Ρόμπες καλυμμένες με κερί, δερμάτινα γάντια και μάσκες. Αυτή ήταν η λίστα για το BDSM πάρτι μου. Η μάσκα λοιπόν που φορούσαν ήταν το πιο γνωστό αξεσουάρ, γιατί ήταν έτσι σαν ράμφος. Εκεί έμπαινε η μύτη του ανθρώπου, γι' αυτό είναι και μυτερό. Για το ξέρω, δεν είναι όλα τα αστεία καλά. Στη μύτη λοιπόν βάζανε βότανα για να μην κολλήσουν πανούκλα από τη μυρωδιά. Επίσης κρατούσαν και ένα ξύλινο μπαστούνι για να κρατάνε μακριά τους αρρωστημένους και να μην τους ακουμπάνε. Μαζί όμως με όλα τα συν υπάρχει και ένα πανδημίον που είναι τα συμπτώματα της πανόλης. Πώς ξέρεις λοιπόν ότι έχεις πανόλη? Έχεις πρισμένους λεμφαδένες στη βουβονική χώρα. Το ξέρω, στα αρχίδια σου. Επίσης είχες στο λαιμό και στη μασχάλη, οι οποίοι βγάζανε πίον, το οποίο θα ήταν ένα συνέστημα που θα σε έκανε να νιώθεις μασχάλια. Επίσης έχεις πυρετό και κάθε τόσο ξερνάς αίμα. Πώς αντιμετωπίζεις την πανόλη? Υπάρχουν παιδιά τρεις τρόποι, πάρα πολύ απλοί. Ο πρώτος είναι να σου βάλουν ευδέλες στους πρισμένους λεμφάδενες σου πάνω. Ο δεύτερος είναι να σου δώσουν ένα τυχερό φυλαχτό ή ένα γούρι, μπάσκε. Και ο τρίτος, ο πιο αποδοτικός, είναι να σε καλύψουν με υδράργυρο και να σε ψήσουν ζωντανό στο φούρνο μέχρι να πεθάνεις. Ποιος έχει πανόλη τώρα, μαλάκης? Μερικοί γιατροί φτιάχνανε κάποια φίλτρα για τη θεραπεία, τα οποία μέσα λέγανε ότι είχαν βατραχοπόδαρα και κέρατο μονόκερου σε σκόνη. Είναι απόλυτα λογικό, γιατί πλέον δεν βλέπουμε κανένα άλογο να έχει κέρατο. Αυτά τα φίλτρα τα πουλάγαν στους πλουσίους για να τους πάρουν τα λεφτά και προφανώς αυτά τα φίλτρα, όπως και όταν πήγαινα με τον πατέρα μου για να φτιάξουμε κάτι, δεν βοηθούσαν πουθενά. Ο μισθός τους ήταν περίπου 4 φορές μεγαλύτερος από των κανονικών γιατρών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μισθοί των γιατρών ήταν όπως οι λεμφαδένες των αρρώστων, δηλαδή φουσκωμένοι. Ενώ η αυτοψία απαγορευόταν, αυτοί ανοίγανε τα πτώματα για να δούνε πώς μεταδίδεται η πανόλη και εξετάζανε το αίμα και το πίον. Εντάξει, εξάλλου όποιον και να ρωτήσεις, θα σου λέγε εντάξει, άνοιξε με, τουλάχιστον να φύγουμε από αυτή τη μαλακία, σε παρακαλώ. Δεν αντέχω να μου σκοτώνετε τους μονόκερους. Η μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών πέθαναν από πανούκλα και το μόνο καλό που έμεινε από εκείνη την πανδημία ήταν κάτι γαμάτα τατουάζ, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like αν έχετε κι εσείς πανούκλα. Κάντε ένα share στο προφίλ σας αυτό το βίντεο για να κολλήσουν και οι φίλοι σας πανούκλα και να πεθάνουν και να βήχουν αίμα. Και τα λέμε κάποια άλλη φορά.